Η Ανδρέα το Μαξί μου λέει ότι εμείς δεν θα δεχτούμε κολλησιεργίες. Από την άλλη, υπάρχει μια γενική γραμματεία, η γενική γραμματέα, εν πάση περιπτώσει συγκεκριμένη, η οποία φαίνεται ότι θέτει κάποια ζητήματα. Από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι εγώ αυτές τις επενδύσεις θα τις προχωρήσω, δεν πρέπει να το πάει και ένα βήμα παρακάτω. Δηλαδή, ποια είναι η όποια γενική γραμματέα, η όποια βουλευτή, γιατί το έχουμε δει σε διάφορες περιπτώσεις να συμβαίνει αυτό με επενδύσεις που βάζουν φρένο σε όλα αυτά. Λοιπόν, εγώ καταρχήν αναφέρω στην ιδέα της σύγκρισης της Ελλάδας με το Τατζικιστάν και τη Γουατεμάλα. Γιατί είναι προφανής η λόγη, δηλαδή υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν ισοπεδωθεί πλήρως και στις οποίες ο πλέον μέτριος επιχειρηματίας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και υπάρχει και μια χώρα σαν την Ελλάδα η οποία έχει, πώς να το πω, αρχαιολογικούς θησαυρούς, δεν υπάρχει μεγάλο έργο το οποίο να μην είχε αρχαία. Το μετρό θέλετε... και εδώ και στη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά, και προχώρησαν τα έργα εφόσον τηρήθηκαν κάθε νομιμότητα, κάθε υπηρεσία έκανε το έργο της και τα λοιπά. Υπάρχει ένα θέμα, ενδεχομένως με κολλησιεργίες και ένα θέμα, πώς να το πω, με τους ρυθμούς. Εδώ είναι ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ που δεν θέλει καν το ελληνικό να γίνει επένδυση. Δεν είναι τα αρχαία όλοι τα θέλουμε. Στην Ελλάδα είμαστε. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Η Ελλάδα όλη είναι πρώτα στην κοπεδία. Εμένα δεν μου προκύπτει. Το θέλει επενδυτής την ώρα που θα περπατάς εκεί και την ώρα που θα έρθει ο άλλος να ζει ή να κάνει κόντες έτσι. Να βλέπεις τα αρχαία από κάτω. Υπάρχει άλλο πράγμα από το μετρό που περνάς και βλέπεις αυτά τα αρχαία που έχουν αναδειχθεί. Το θέλει και ο επενδυτής αυτό. Δεν είναι το θέμα μας αυτό, Ανδρέα. Ο ΣΥΡΙΖΑ το θέλει. Εγώ δεν καταλαβαίνω από πού προκύπτει ότι δεν το θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Δεν μπορώ να καταλάβω από πού προκύπτει. Για να καταλάβω. Μα τι είπε ο άνθρωπος. Είπε ότι πρέπει να προχωρήσει μεν, αλλά να γίνουν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται. Δηλαδή, συγγνώμη, σε κάθε επένδυση θα παρακάμπτουμε το ΚΑΣ. Τότε θα είχαμε ταβέρνες στη Δήλο. Θέλετε ταβέρνες στη Δήλο. Και αυτό θα μπορούσε με μία έννοια να. Να προάγει τις επενδύσεις και τον τουρισμό. Άρα, αλλά δεν κάνει ταβέρνα στη Δήλο. Η ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Χρυσόγονου που την περιμένουμε σήμερα. Συνδέεται με αυτό το ζήτημα, δεν συνδέεται, Αντρέα. Λέτε να ανεξαρτητοποιείται για το ελληνικό ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Όχι, αλλά έχει διαφοροποιηθεί πολλές φορές. Γιατί διαφωνεί ο άνθρωπος σε πολλά πράγματα. Να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Επειδή ασχολούμαι με έργα και πιο συγκεκριμένα με περιβαλλοντικές μελέτες, για κάθε έργο που γίνεται η αρχαιολογία βάζει τους δικούς τους όρους και το έργο προχωρά και τα λοιπά. Ναι, σωστό αυτό, έτσι είναι όπως το λέει. Ναι. Περνάς από την αρχαιολογία και από τη μελέτη. Αλλά να περάσει κάποια στιγμή. Να τελειώνουμε κάποια στιγμή, Αντρέα. Να μην τη χρησιμοποιούμε ως κάλυμα για τις πολιτικές μας επιδιώξεις. Ωραία, ας τον αφήσουμε να πει. Η πολιτική επιδίωξη ποια είναι. Δεν κατάλαβα. Αυτή η κυβέρνηση προχώρησε την ιστορία του ελληνικού. Και κομμωδία την προχώρησε. Αυτό είναι κομμωδία. Και την προχώρησε. Και την προχώρησε επαναδιαπραγματευόμενη ορισμένους όρους και όσον αφορά τους κοινόχρηστους χώρους και τα λοιπά και μια σειρά άλλα πράγματα. Δεύτερον, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί ο Άρης αναγνώσκει όλες τις ομάδες της Νέας Δημοκρατίας, τι είχε κάνει ο Σαμαράς και το ένα και τα άλλο και τα λοιπά και πώς είναι οι επενδύσεις. Εγώ σου λέω την πραγματικότητα. Λοιπόν, η Σαμαρά μειώθηκαν οι φόροι. Μπορώ να μιλήσω. Μειώθηκε η εισφορά για την επενδύσεις στην Ελλάδα. Η εργοδοτική. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα είχαν πιάσει πάτο κυριολεκτικά την περίοδο 12-14. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, προχωράει το ελληνικό. Όταν λοιπόν όλοι ομολογούν, Ευρωπαίοι, εγχώροι κτλ. Ότι υπάρχει ένα εξαιρετικό κλίμα για επενδύσεις και το ένα και τα άλλα. Δεν γίνεται τώρα να δημιουργούμε ένα κλίμα. Αν τη θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το βλέπουμε υπάρχει, να επιδόνεται όμως, Αντρέα. Μπορούμε να συζητήσουμε το σοβαρά. Κλίμα υπάρχει, αλλά μπορεί να συζητήσουμε σοβαρά ότι η κυβέρνηση δεν θέλει τις επενδύσεις. Γιατί. Προφανές αυτό. Γιατί. Όχι, την ασυδοσία δεν θέλει. Την ασυδοσία δεν θέλει. Δεν μπορεί κάποιος να παρακάμπτει τα πάντα. Για να κάνει μια επένδυση όπως τη θέλει. Μα δεν παρακάμπτει κανείς. Δεν είναι Τατζικιστάν η Ελλάδα. Να συνεδριάσει το ΚΑΣ. Βεβαίως. Να συνεδριάσει. Είναι τρεις φορές. Να πάρει είναι τρεις το ΚΑΣ λέει στην ιδρυτική του διακήρυξη. Συνεδριάζει κάθε εβδομάδα. Και αν υπάρχουν θέματα γραφειοκρατίας 40 χρόνια. Άλλοι το φτιάξαν το θέμα της γραφειοκρατίας. Δεν φτιάχτηκε τα τελευταία δύο χρόνια. Υποτίθεται ότι ήρθατε να το αντιμετωπίσετε.
Θα το αντιμετωπίσουν. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε, κύριε. Το θέμα δεν είναι μόνο τι λες, Αντρέα μου, είναι τι πράττεις για να έρθουν οι επενδυτές. Όταν έχεις αυτό το φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα. Δεν είναι εναντίον των επενδύσεων, ναι, τώρα. Βέβαια, μα μόνο Σκάι το βλέπει αυτό. Το βλέπω, Αντρέα. Συγγνώμη, μόνο Σκάι το βλέπει αυτό. Άντε πάλι ο εχθρό. Συγγνώμη. Πάλι τα ίδια. Αντρέα, όταν το Μαξίμου. Ό,τι θέλει η Ελντοράδο γκολ, δηλαδή. Ρέα, Αντρέα. Πρέπει που τα υπογράψατε όλα. Παριστάνει, παριστάνει ο Σταθάκη. Πρέπει και τα υπέγραφα. Ο Σταθάκης. Δημοσιογράφος. Δεν υπέγραψα τίποτα. Λέω λοιπόν. Λέω λοιπόν. Η Ελντοράδο γκολ. Όταν είχε τους άδειες. Ούτως είπε. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Ελάτε. Άρα έχεις αφαστεί χρόνο. Έχεις αδειόφωνο. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.